www.pod.gr Cosmobook. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα, πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Χωρίς Στεφάνη. Τάχα δεν ήταν η αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της. Τάχα δεν ήταν κι αυτή έναν καιρό νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα στα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά τη από το Αρσάκιον. Και ετήρει όλα τα χρέη τη στα κοινωνικά. Και μετήρχε το τα οικιακά έργα τη καλύτερα από κάθε μίαν. Είχε δε μεγάλη καθαριότητα στο σπίτι τη και στα τα κατόφλια τη. Πρόθυμη να ασπρίζει και να σφουγγαρίζει χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην ή τη είναι συνήθισης όλας τας γυναίκας τας αγαπώσας μέχρις υπερβολή στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η μεγάλη εβδομάς, εδιπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα, τόσον όπου έκαμνε το πάτωμα να αστράφτει και τον τείχον να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη πέμπτη και αυτή άναφτε την φωτιά τη. Έστεινε την χύτραν της και έβαπτε κατά κόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε την λεκάνη τη, εγονάτιζε, εσταύρωνε τρει φορέ τα λεύρη και ζήμωνε καθαρά και τεχνικά τι κουλούρε και ενέπηγε σταυροειδό επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατοθεί με τα άλλα γυναίκα για να ακούσει τα δώδεκα Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπο να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιά υψηλή και χονδρής, ή στην άκραν ουράν όλου του στήφους των γυναικών κολλητά με τον τείχον. Αλλά το, μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την Μεγάλη Παρασκευή όλη την ημέρα ερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και ημιρολογούσε τα νιάτα της και τα φίλτατά της όσα είχε χάσει και ονειρεύε το ξυπνητή και μελετούσε να πάγει κι αυτή το βράδυ πριν αρχίσει η ακολουθία να ασπαστεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει καθώ η εμόρου εκείνη η κλέψα σατινία σύντηση από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταία στιγμή, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζει, τη έλειπε το θάρρο και δεν απεφάσιζε να υπάγει. Τη ήρχε το παλμό. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων το του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων εναλλάξ τη μουσική των ορφανών Χατζικώστα, και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιόφος πολλής, τότε ο Γιαμπής ο Επίτροπος προέτρεχε να φτάσει στην οικία του για να φορέσει των μεταξωτών κεντητών του σκούφων και κρατών το ηλέκτρινον κομβολόγιον του να εξέλθει στον εξώστην με την ματεωμένη από έτους εις ελπίδα ότι οι ιερείς θα πεφάσιζον να κάμουν στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή, η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρό εις την γειτονιά, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκρυμμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη την λαμπαδίτσαν της, με το φως ίσα με την παλάμη της, και έριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πύλινον θυμιατών, προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον, ώστις εδέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της Αμαρτολού και μη τολμώσα εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και ηλωτρίτους και αιμοσταγείς πόδας του. Και την Κυριακή το πρωί, βαθιά μετά τα μεσάνυκτα, ίστα το πάλιν μισοκριμένη στο παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και αλειτούργη την λαμπάδαν της και ήκουε τα σφωνά της χαράς και τους κρότους και έβλεπε και ζήλευε μακρόθεν εκείνας όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρουφρού από την εκκλησίαν Φέρουσε τας λαμπάδας των λειτουργημένας, αναμένασε ως το σπίτι, ευτυχής και μέλουσε να διατηρήσω σε διόλων των χρόνων το Άγιο Φως της Αναστάσεως. Κι αυτή έκλαιε και εμυρολογούσε την φθαρίσα σαν νεότητάν της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οικόδωνε στον ναόν δια την αγάπη, την Δευτέρα Αναστάσιν Καλουμένη, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθε από την οικίαν, αθορύβος, και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολόσα από τον τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει δια τη θέλημα εις την αυλήν Και από τείχων εις τείχων έφτανεν εις την βόρειον πλευράν του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας, κρυφά και κλεφτά, έμβαινε μέσα. Η τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώτη Ανάστασης είναι για τις κυράδες, η Δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η δασκάλα εφοβείτο τας νύχτας να υπάγει στην εκκλησία μήπως την κοιτάξουν και δεν εφοβείτο την ημέραν να μην την ειδούν, διότι οι κυράδες την εκείταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δεν ανέβρισκε μεγάλη διαφοράν, δεν ήθελεν ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας και υπεβιβάζετο εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή το η τύχη Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών είτο το θέαμα. Οι πολυέλεοι, ολόφωτοι αναμένοι, εάγειε εικόνες στήλβουσε, οι ψάλτε αναμέλπονται στα πασχάλια, οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση επί των στέρνων, τελούνται στον ασπασμό. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα σλευκά σποδιάστον εμήραζον βλέμματα δεξιά και αριστερά και φλιάρουν προς χωρί να προσέχουν εις την ιεράν ακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστά λαμπάδαστων και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένα, και έπαιζαν και μάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά του προ ισταμένου πεδίου. Οι λούστροι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρώμαζον τι δούλες. Ο μοναδικός αστιφύλαξ τους εκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγαν από τη μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύ επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους και έρενον με ανθόνερον τες παραμάνες. Δύο ή τρεις νεαρέ μητέρε της κατωτέρας τάξεως του λαού, επτά ή οκτώ παραμάνες, εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τεθιπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των, βλέποντα απλίστο το φως των λαμπάδων των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως, το δια του ναού εισερχόμενων, το ανεμίζον ράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων σιώμενα εισπάσαν κλίση της κεφαλής, εισπάσαν κίνηση των χιλέων, δια να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακο, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων παιδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο, παίζοντα με τους βοστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγγους. Δύο οκτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας δύο νεαρών μητέρων, έτινες ήσταν το όμον με όμον πλησίων μια κολόνα, μόλι είδαν το ένα το άλλο, και πάρα αυτά εγνωρίστησαν και συνήψαν σχέσεις και το εν ωραίων και καλών και εύθυμων έτεινε την μικρά να χείρα του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτό και εψέλιζε να καταλείπτους ουρανίους φθόγγους. Άλλη φωνή του βρέφους ή το λυγία και η κούστη ευκρινώς εκεί γύρω και ο γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Εις στα στας νυκτερινάς ακολουθίας των παθών, Πολάκης είχε περιέλθει τα σπικνά των γυναικών τάξης για να επιπλήξει πτωχήν την άμητέρα του λαού, διότι είχε κλαφτμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχή μητέρα δια τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, ή της ίστατο ολίγον παρέκει, ο πίσω από τον τελευταίον κείωνα, κολλητά με τον τείχον, σύριζα εις την γωνία, Εσκέφθη ακουσίω τη, και το εσκέφθη όχι ω δασκάλα, αλλά ω αμαθή και ανόητο γυνή που ήταν, ότι, καθώ αυτή ενόμιζε, κανεί, α είναι και επίτροπο ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαρά μητέρα δια τους του κλαφμυρισμού του βρέφου τη, καθώ δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού, διότι έχει βρέφο θυλάζον. Καθημερινώ δεν μεταδίδουν τη θεία κοινωνία ει νήπια κλαίοντα και πρέπει να τα αποκλείσουν τη θεία μεταλήψεω διότι κλαίουν. Έω πότε όλη η αυστηρότη των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον ει βάρο των πτωχών και των ταπεινών. Εκ του μικρού τούτου περιστατικού, η Χριστίνα έλαβε να να ενθυμηθεί ότι προχρόνων, μία νύχτα, κατά την ύψωση του Σταυρού, όταν επήγαινε εκκλησιαστή στον Αίσκον του Αγίου ελισαίου παρά την πύλη τη αγορά, ενώ αναγνώστη έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τα λέξεις «Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός», έφνης κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν από τον γυναικονίτην εν βρέφος ήρχισε να ψελίζει μεγαλοφόνος αμιλόμενον προς την φωνή του αναγνώστου και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο και Τόσο ωραίον πρέπει να είτο το σανά το οποίο έψαλον το πάλε οι πέδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω έναν ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτόμενη ότι καμία μύτηρ δεν θα είτο τόσο αφιλότιμος, ώστε να μη στεναχωρείται και να μη σπέβδει να κατησυγάσει το βρέφος της και να μην παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις τον τοίχο διαθαύματος θύρα για να εξέλθει το ταχύτερον. Περιτέ δε ήσαν ἐνουθεσίε του επιτρόπου, πρόσθετον προκαλούσε θόρυβον και αφού προς βρέφος όλα τα συνήθη μέσα της πυθούς είναι ανίσχυρα, μόνη δε η μύτηρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθούς, την χρήση των οποίων περιτώ να έλθει τρίτος της για να της υπενθυμίσει. Και έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο μυαλό από τα γυναίκα. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα. Αλλά τι να είπε, Αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν η Χριστίνα η δασκάλα όπως την έλεγαν έναν καιρό. Παιδεία δεν είχε, δια να φοβείται τα επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει, χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον είχε, δεν ήταν ο σύζυγός της, ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι, όπως τι αυτά παραδείγματα, αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσουμε σήμερα ελείψει όμως άλλης προνοίας, χριστιανικής και ηθικής, για να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογική, οφείλουν να ψηφίσουν συν των πολιτικών γάμων. Από τον καιρό όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών για να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής, ο Ντελικανάτα, ο Ταβερνάρης, την είχε εκμεταλλευτεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείο και δεν ήσχε πλέον να την διορίσει, τη είπεν «έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ. Πότε? Με το λίγους μήνας. Μετά ένα εξάμηνον. Μετά έναν χρόνον. Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνο ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον, εκείνο είχε κι άλλα ερωμένα και εγένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή μανθάνουσα επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφάνωτος ανδρός της εις το σπίτι, τα εθέρμενε εις την αγκαλιά τη, ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει και όταν εγίνοντο δύο ή τριών ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα τη, τότε ήρχε το χάρο συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλα συντρόφου, και τις τα έπαιρνε από την αγκαλιά της. Τρία ή τέσσερα παιδεία της είχαν αποθάνει, ούτω εντός επτά ή οκτώ ετών. Κι αυτή επικρένετο. εγύρας και κι και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ωσά να ήσαν γνήσια η δικά της. Κι εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιύπταντο, εις τα άνθη του παραδείσου, εν συντροφία με τα γελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος, ουδέ λόγων τη έκαμνε πλέον περί και Κι αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε. Υπέφερεν εν σιωπή. Κι έπλυνε και συγύριζεν όλων των χρόνων. Την μεγάλη Πέμπτη έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα και τα σκαλά ημέρα δεν είχε τόλμη πρόσωπο να υπάγει κι αυτή στην Εκκλησίαν μόνον το απόγευμα του Πάσχα εις την ακολουθία της αγάπης κρυφά και δειλά η σύρπεν εις ναόν για να ακούσει το Αναστάσεως ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνο, ως ανέστη ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως τη εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του λιστού το μνησθητή μου, θα δεχθεί και αυτή της πτωχής την μετάνοιαν και θα τις δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεσυν και αναψυχήν εις την βασιλείαν του την εωνίαν Ακούσατε το podcast Cosmo από τα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Χωρί στεφάνι. Διάβασε η Κρίνα Δαλακλή. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmos Pod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.